Πριν ένα χρόνο είχαμε πει ότι με τις υπερφορολογήσεις και με τις υπερεισφορές που πληρώνουμε στο ΙΚΑ, ότι κάποια καταστήματα εστίασης μπορούν να βάλουν λουκέτο. Αυτό το είδαμε εμπράκτως μετά από ένα χρόνο σήμερα που μιλάμε. Βλέπουμε ότι σε όλο πανελλαδικά 1.500 εστιατόρια έχουν βάλει λουκέτο χωρίς να έχουν ανοίξει άλλα και περίπου 1.000 καφέ μπαρ πανελλαδικά έχουν κλείσει. Αυτό το βλέπουμε εμπράκτως πλέον και ξέρουμε ότι μέσα από τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε πάρει ότι έχει γίνει. Έχουμε πει ότι κανένας δεν θέλει να παρανομήσει ή να μην φορολογηθεί ή να μην πληρώνει τους φόρους του. Αλλά αυτό να μην γίνεται υπερφορολόγηση, δηλαδή να μην παίρνουν παραπάνω χρήματα από ένα καταστήμα εστίασης, διότι εκεί βλέπουμε ότι υστερεί το κατάστημα, υπάρχουν υπερχρεωμένα άφημοι που δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια και σιγά σιγά θα δούμε και άλλα λουκέτα στο μέλλον. Σαν μέτρο είναι πολύ άδικο, ιδίως για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε ένα κατάστημα εστίασης. Ένα σερβιτόρος ή ένας μπάρμαν, αυτό που τον ανταμείβει ο πελάτης ως φιλοδόρημα είναι το χαμόγελό του, η εξυπηρέτησή του, είναι ακριβώς ότι ξέρει να κάνει σωστά τη δουλειά του και την κάνει μέσα από ένα κατάστημα εστίασης. Δεν μπορεί να φορολογηθεί για ένα τέτοιο είδους εισόδημα όπως είναι το φιλοδόρημα. Είτε αυτό σημαίνει, όπως ήταν και η συνέντευξη του κ. Χατζηδάκη που είδα, ότι μέχρι 300 ευρώ θα είναι αφορολόγητο, είτε όχι. Πρέπει αυτό να είναι εντελώς αφορολόγητο. Καταλαβαίνω ότι σε ένα κατάστημα εστίασης, τώρα που έχουν συνδεθεί τα POS με τις ταμιακές, ότι μπαίνει σαν εισόδημα μέσα στο λογαριασμό ενός καταστήματος εστίασης και φαίνεται σαν παράνομο, διότι δεν χτυπιέται απόδειξη μέσα από αυτό. Άρα, συν ένα εισόδημα το οποίο. Αλλά αυτό, το οποίο ας πούμε φαίνεται συν μέσα στις τράπεζες, αλλά αυτό δεν πρέπει να φορολογείται καθόλου, διότι είναι πραγματικά η ανταμοιβή των ανθρώπων των οποίων δουλεύουν στην εστίαση και εμείς με μεγάλη χαρά το δίνουμε αυτό το φιλοδόρημα στους ανθρώπους αυτούς, διότι κάνουν πάρα πολύ σωστά τη δουλειά τους. Οπότε θεωρείτε ότι θα μπορέσει να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο? Αυτό που έχουμε καταλάβει τώρα και το βλέπουμε και στη συνέχεια όλου αυτού, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δώσουν φιλοδόρημα πλέον το δίνουν σαν μετρητό κατευθείαν στον σερβιτόρο ή στον μπάρμαν, έτσι ώστε να μην περνάει μέσα από κανένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να ελεγχθεί μέσω εφορίας. Και αυτό δεν το λέμε γιατί δεν θέλει κάποιος καταστηματάρχης να πληρώνει φόρους κτλ. Σίγουρα υπάρχει υπερφορολόγηση και πρέπει να εξεταστεί αυτό στα καταστήματα εστίασης, αλλά το κάνει αυτό για να πηγαίνει άμεσα στον άνθρωπο που το δικαιούται και να το παίρνει και να το χρησιμοποιεί ο ίδιος σαν δικό του εισόδημα κανονικά από την εξυπηρέτηση που έχει.